Παρά τις κινδυνολογίες της αντιπολίτευσης μετά από 10 ολόκληρα χρόνια κατατίθεται ο πρώτος προϋπολογισμός δημοσιονομικής επέκτασης που μεταφράζεται σε αύξηση των κοινωνικών δαπανών και μείωση φόρων και εσφορών, τόνισε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζαϊμπέκ. Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας συμφωνίας, δεν μπορώ παρά να φέρω στη μνήμη μου όλες τις κινδυνολογίες της αντιπολίτευσης ότι δείτε να οδηγούμε τη χώρα στα βράχια, ότι είμαστε η χειρότερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από τον τόπο, ότι δεν θα κλείσει καμιά από τις αξιολογήσεις, ότι δεν εμπνέουμε καμιά εμπιστοσύνη στους δανειστές, ότι θα κόψουμε τις συντάξεις, ότι θα εφαρμοστεί ο κόφτης και άλλα πολλά. Όλα μα όλα τα λεγόμενα της αντιπολίτευσης διαψεύτηκαν ένα προς ένα. Μιας αντιπολίτευσης που έφερε μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, μείωση του ΑΕΠ, πάγωμα των συλλογικών συμβάσεων, απολύσεις, επικοινωνιακά τεχνάσματα, success story και την καταρακούση της ελληνικής κοινωνίας. Για τη δική μας κυβέρνηση, η ιστορία έδειξε ότι και από τα μνημόνια βγήκαμε με την κοινωνία όρθια και η ιστορική συμφωνία, την ελάφρυνση του ελληνικού δημοσίου, συνάψαμε. Και στηρίξαμε την κοινωνία όσο το επέτρεπαν τα δημοσιονομικά και δεν κόψαμε τις συντάξεις. Αλλά θα δώσουμε και αυξήσεις σε περίπου 500.000 συνταξιούχους. Και τέλος, σήμερα έξω από τα μνημόνια, νομοθετούμε τον πρώτο προϋπολογισμό δημοσιονομικής επέκτασης μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Μετά από 10 χρόνια, η δημοσιονομική επέκταση μεταφράζεται σε αύξηση των κοινωνικών δαπανών και σε μείωση φόρων και εισφορών. Ιδιαίτερη μνήμα έκανε ο κ. Ζαϊμπέκ και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στο Ρόμο Ξάνθης, ο οποίος μετά τα λουκέτα που έφεραν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Μία από τις περιφέρειες που υπέφεραν περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και για τον νομό μου, τη Ξάνθη, που είδαμε όλα αυτά τα χρόνια να ερημώνει, νέοι έφευγαν για δουλειά στο εξωτερικό, οι βιομηχανικές ζώνες νέκρωσαν, ακόμα και η πρόσβαση του νομού μας στο πρόγραμμα Leader έγινε αδύνατη. Η παραδοσιακή καλλιέργεια του καπνού ατόνισε και πολλοί κόσμος ζούσε κάτω από τα όρια της φτώχειας. Οι υπεύθυνοι αυτή η καταστροφή, πρώην κοινή πολιτική, πρέπει να λογοδοτήσουν και θα λογοδοτήσουν. Άλλωστε, η τιμωρία τους θα είναι όταν ο λαός της Ξάνθης τους στείλει στο πολιτικό τους βάραθρο. Δεν ξεχνάμε τους υπαίτιους της καταστροφής και του κλεισίματος των συντηρητικών εργοστασίων που ήταν σήμα καθεδένια την περιοχή μας. Θυμόμαστε ακόμα τα λουκέτα που έφερε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο τόπο μας. Λουκέτα στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, στις ΕΠΕΚ, στις ΕΒΑΤ, στην ΕΛΒΙΣ και το ξεπούλωμα της ΕΚΑΠ. Σήμερα όμως ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η απασχόληση έχει ανεβεί και οι επιχειρήσεις στηρίζονται έμπρακτα από την κυβέρνηση. Η κατασκευή του κάθετου άξονα Ελλάδος-Βουλγαρίας, που κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει πραγματικότητα, προχώρησε από τη δική μας πρωτοβουλία εν μέσω οικονομικής κρίσης. Κατά την περίοδο 2015-2018, ο νομός Ξάνθης ενισχύθηκε με παραπάνω από 7,7 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την στήριξη ορεινών και μειονοτικών δήμων μας, τις φυσικές καταστροφές και τα προγράμματα Φιλόδημος. Η έμπρακτη στήριξη του καπνού για πρώτη φορά μετά την κρίση μας δίνει ελπίδες ότι δεν θα χαθεί ο παραδοσιακός μπασμάς της περιοχής. Με τα 8,2 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του καπνού από το πρόγραμμα The Minimis επιχειρείται η στήριξη της καπνοκαλλιέργειας και του παραγωγού, αφού η καταστροφή στην καλλιέργεια του καπνού, επειδή είναι υιογενείς, δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έψαξε αναλυτική λύση και ενσωμάτωσε στο The Minimis τον μπασμά για τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις Σέρες. Και έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι το The Minimis δεν είναι αποζημίωση, αλλά ουσιαστική ενίσχυση του παραγωγού. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι για την περιφέρεια Ροδόπης όντως το ποσό δεν επαρκεί. Γι' αυτό και θα πρέπει να βρούμε και άλλη λύση. Πολύ σημαντικά είναι επίσης και τα 40 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων από το πρόγραμμα The Minimis για τα εγωπρόβατα. Πράγμα που μεταφράζεται σε έμπρακτη συνεισφορά στην κτηνοτροφία. Το νοσοκομείο Ξάνθης έφτασε μέσα στην περίοδο της κρίσης να αποτελεί πρότυπο ορθής λειτουργίας νοσοκομείου, με παροχές για τους ασθενείς και χωρίς ελλείψεις. Μάλιστα, για πρώτη φορά θα ενισχυθεί με μαγνητικό τομογράφο, ώστε να μην καταφεύγουν οι πολίτες μόνο σε ειδικά κέντρα. Η εκπαίδευση δημόσια και μειωνητική στηρίχθηκε με ορθές και κέρυες παρεμβάσεις που συνεχίζονται μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Όλα αυτά ως πρόκειται να ζωντανέψει η περιοχή μας σε οικονομικό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο. Τελικώς, κατέληξε ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ, το δρόμο προς μια δίκαιη ανάπτυξη το δείξαμε και συνεχίζουμε να τον δείχνουμε καθημερινά. Τελικώς, στον δρόμο προς τη δίκαιη ανάπτυξη τον δείξαμε και συνεχίζουμε να τον δείχνουμε καθημερινά. Έναν δρόμο που θα αποκαταστήσει τα λάθη του παρελθόντος και θα επαναφέρει τη χώρα στα φυσιολογικά επίπεδα. Και ο πρώτος προϋπολογισμός εκτός μνημονίων είναι ένα βήμα
για να ξαναχτίσουμε ένα κοινωνικό, παραγωγικό και δημοκρατικό κράτος με ίσες ευκαιρίες για όλους προς τα συμβαίνοντα των πολλών και όχι των λίγων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.